Κοιτάξτε, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είμαστε μακριά ακόμα και από την κατάπαυση του πυρός. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά απ' την άλλη παραμένω δύσπιστος, διότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το γεγονός, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα, ο ρωσικός στρατός απλά να βρίσκεται σε μια φάση ανασύνταξης. Διότι βλέπετε ακόμα και τώρα που μιλάμε υπάρχουν σφοδροί βομβαρδισμοί και σήμερα ακόμα και στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις. Οπότε δεν είμαι αισιόδοξος. Επίσης υπάρχουν και άλλα θέματα που δεν έχουν λυθεί. Μια διαδικασία, μια συμφωνία, ποιος θα την επιτηρήσει, πώς θα επιβληθεί, πώς θα γίνει το δημοψήφισμα που θέλει ο Ζελένσκι, πώς θα αποφασιστούν εγκύτριες χώρες όταν οι ίδιες δεν συμμετέχουν στον διάλογο που είναι σε εξέλιξη. Και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω και το εξής σχόλιο. Ναι. Είναι πολύ επικίνδυνη η κουβέντα που έχει ανοίξει για τις εγκύτριες δυνάμεις. Η Ελλάδα για την Κύπρο χρόνια και η Κύπρος βέβαια στηρίζουμε το αυτονόητο ότι ο θεσμός των εγκυτριών δυνάμεων είναι ένας παροχισμένος θεσμός που κακώς εφαρμόζεται ακόμα στην Κύπρο σε ένα ανεξάρτητο κράτος που είναι υποκατοχή σε μεγάλο ποσοστό. Και η επαναφορά αυτού του θεσμού στην Ευρώπη είναι κάτι που μπορεί να μας δημιουργήσει δυσκολίες, ειδικά όταν συμπεριλαμβάνει την Τουρκία, το οποίο για μένα είναι οξύμορο να συζητάμε να είναι εγκύτρια δύναμη μια χώρα η οποία καταλαμβάνει το σχεδόν 40% μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας πλήρως παρανόμως. Δηλαδή σε αυτό το πόλεμο πια ακούμε τόσες παραδοξότητες και τόσους παραλογισμούς που πραγματικά κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα που θα οδηγηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Mm. Η μεγάλη προσπάθεια της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς να μπορέσει να εξηλειωθεί και αυτή μέσα από αυτή τη διαδικασία, πέρα από ότι προσπαθεί για μένα να λειτουργήσει και ως κολυβήθρα του Σιλουάμ για την Ρωσία, αλλά προσπαθεί πραγματικά να αλλάξει και τη ρότα του Κυπριακού μέσα από το Ουκρανικό. Δηλαδή είναι ένας από τους στόχους της Τουρκίας, η οποία επίσης θέλει να σταματήσει ο πόλεμος γιατί έχει στενές σχέσεις και με τις δύο χώρες και το κυριότερο θέλει να συνεχίσει να πατάει σε δύο βάρκες, και στην φιλορωσική βάρκα αλλά και στην ατοϊκή, κάτι που δυσκολεύεται και θα δυσκολεύεται να κάνει όσο η κόντρα της Δύσης με την Ρωσία είναι ψηλά στην ατζέντα. Τελικά μάλλον δεν υπάρχει, να το πω έτσι, απομάκρυση των ρωσικών στρατευμάτων. Νομίζω ότι έχουμε μέρες ακόμα μπροστά μας και όχι ώρες, μη σας πω και εβδομάδες εχθροπραξιών φοβούμε, διότι αν η Ρωσία ήθελε πραγματικά να σταματήσει αυτός ο πόλεμος και να βρεθεί μια ειρηνική λύση, θα μπορούσε να συμφωνήσει σε μια κατάπαυση του πυρός, ώστε οι διαπραγματεύσεις να μπορούν να προχωρήσουν. Το ότι ακριβώς δεν σταματάει τις εχθροπραξίες σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρώσει, κατά τη δική της αντίληψη των πραγμάτων, το στρατιωτικό σκέλος της δράσης της. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι η Ρωσία τι θέλει τώρα, θέλει να τα πάρει όλα. Φοβάται ότι αν σταματήσει τώρα τις εχθροπραξίες θα δημιουργηθεί ένα δεύτερο κυπριακό πρόβλημα στην Ευρώπη, δυσεπίλητο που θα την κρατήσει εγκλωβισμένη χρόνια πιθανά, να σκέφτεται αυτό ο Πούτιν. Άρα δεν σταματάει την πολεμική του μηχανή μέχρι να πάρει όλα όσα θέλει. Και γι' αυτό φοβάμαι ότι όσο οι Ουκρανοί ανθίστανται και όσο διαπραγματεύονται ουσιαστικά, θα συνεχίζονται και οι εχθροπραξίες. Και θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Δεσποτόπουλε, αναφορικά με τις σχέσεις της Ρωσίας με την Κίνα. Εφόσον το τείχος μεταξύ Δύσης και Ρωσίας παραμείνει, ναι, και μετά το τέλος αυτού του πολέμου, ο οποίος κάποιος μου θα τελειώσει, τότε αναπόφευκτα οι δύο χώρες θα έρθουν πιο κοντά, αλλά μην το προδικάζουμε. Τίποτα δεν είναι σίγουρο και σταθερό, υπάρχει μια σοβαρή περίπτωση, ναι, μετά το τέλος του πολέμου οι Αμερικανοί με τους Ευρωπαίους να αντιμετωπίζουν διαφορετικά τη Ρωσία. Και αυτό το λέω γιατί η Ρωσία έχει φυσικούς πόρους που θέλει να διοχετεύσει στην Ευρώπη και η Ευρώπη θέλει τους φυσικούς πόρους της Ρωσίας γιατί είναι πιο οικονομική από άλλες πλευρές. Γι' αυτό η Ρωσία θα προτιμάει να δίνει το φυσικό της αέριο στην Ευρώπη σε μια περιοχή που το κατακεφαλήν εισόδημα είναι τετραπλάσιο σε σχέση με το κινέζικο.
Δεν χωρά αμφιβολία. Το θέμα είναι κατά πόσο η Ευρώπη θα ξαναχτίσει τις σχέσεις με τη Ρωσία μετά το τέλος του πολέμου ή θα ακολουθήσει τους Αμερικανούς. Μην προδικάζουμε ότι σίγουρα η Ευρώπη την επόμενη μέρα θα διατηρήσει αυτή την συγκρουσιακή κατάσταση με τη Ρωσία. Να θυμηθούμε και η Τουρκία όταν μπήκε στην Κύπρο αντιμετώπισε πολλές κυρώσεις, οι οποίες όμως με τον καιρό αυλήνθηκαν παρόλο που το Κυπριακό δε λύθηκε.